Χρήστος Αναγνωστάκος, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στα όμορφα κέντρα στους ακροατές σας. Πού βρίσκεσαι Χρήστο? Είμαστε πλατεία Συντάγματος τώρα. Ωραία, μετέφερε μας την εικόνα. Πώς είναι? Η εικόνα σήμερα είναι ένα ωραίο πάρτι θα έλεγα. Έχει μαζευτεί κόσμος. Είναι και άλλοι φορείς, δεν είναι μόνο αγρότες. Ναι. Αλλά δυστυχώς έχουμε μεγάλη απογοήτευση σαν αγρότες. Γιατί? Από αυτό που έγινε χθες. Ναι. Απέναντι σε όλους τους Πελοποννησίους, ναι, όπου μας είχαν κλείσει με απροκάλυπτο τρόπο και απίστευτο. Ναι. Μέχρι 4 η ώρα σαν τα ποντίκια στο, ναι, Χαϊδάρι. Ναι, ναι. Μας δείξαν τα δακρυγόνα, μας απομονώσαν τα λεωφορεία μέσα και πολλά λεωφορεία δεν κατάφεραν από εκεί να μπουν στην Αθήνα και ξαναγυρίσαν πάλι πίσω. Έτσι. Φάγατε δακρυγόνα χτες, έπεσαν χημικά σε εσάς. Φάγαμε δακρυγόνα χημικά, μας καθυστέρησαν με απροκάλυπτο τρόπο, με έναν τρόπο το οποίο πραγματικά αυτοί ξέρουν το λόγο και εμείς βέβαια ξέρουμε το λόγο, γιατί το σχέδιο ήταν να ενωθούμε μαζί με τους κριτικούς, ναι, που είχαν έρθει από το πρωί. Μας περιμέναν να είμαστε μέχρι τις 12 η ώρα στην πλατεία Βάφης. Δυστυχώς το σχέδιό τους ήταν να μας απομονώσουν, να μας κουράσουν. Κάποια άτομα χτες πήγαν στο νοσοκομείο. Ύστερα από την κούραση, ταλαιπωρία και από τα πολλά χημικά, σε πολλά άτομα έχουν παρουσιαστεί αναπνευστικά προβλήματα, γιατί δεν ήμασταν ούτε έτοιμοι, ούτε έχουμε συνηθίσει να τρώμε χημικά. Βέβαια. Άρα λοιπόν το καταγγέλλετε δημοσίως αυτό. Το καταγγέλνουμε δημοσίως και όχι μόνο αυτό. Εμείς ενώ είχαμε συνοηθεί ότι τα τραχτέρ τα δικά μας θα φτάναν μέχρι τη Λευσίνα, ναι, μεταφέραμε τραχτέρ από τη Λακωνία. Οι μόνοι που φέραν τραχτέρ στη ορισμό ήταν οι Λάκωνες και δυστυχώς τα τραχτέρ μείναν εκεί, γιατί αν ξεκινάγαν τα τραχτέρ θα ήταν ευχής έργο για αυτούς. Η αφορμή που θα τους δίναμε, mm-hmm, για να μην ξεκινήσει καν ο κόσμος. Όμως τα τραχτέρ δεχτήκαμε να μην συνεχίσουν, ναι, και από εκεί και πέρα όσοι καταφέραν το βράδυ φτάσανε μετά τις 5 ώρα στην πλατεία Συντάγματος, mm-hmm, όπου και εκεί, και αυτό το καταγγέλλω, ενώ ζητήθηκε να υπάρξει πρόσωπος από την Πελοπόννησο να μιλήσει, ναι, στην εξέδρα, ούτε εκεί μας αφήσαν. Ήταν ένα καλό αστημένο πανηγύρι για να φέρουν κάποιοι τα τραχτέρ τους στην Αθήνα και αύριο το πρωί να γίνουν συνομιλητές σε ένα τραπέζι. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, η συμμετοχή του κόσμου, γιατί μιλάνε για 15-20.000, ήταν σίγουρα μεγαλύτερη συμμετοχή από ό,τι βλέπω εγώ. Μεγαλύτερη συμμετοχή και θα ήταν και πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή αν καταφέραν όλοι και φτάνανε μέσα στην Αθήνα. Ναι. Γιατί υπήρξαν και λεωφορεία, όχι μόνο από την Πελοπόννησο, υπήρξαν λεωφορεία τα οποία χώρισαν πίσω μας, ήταν από το Αγρίνιο, ήταν λεωφορεία που ήταν από το Μεσολόγγι, λεωφορεία που ήταν από την Στερεά Ελλάδα, είχαν έρθει διαμέσου Πάτρας, όπου με το μοτιλιάσμα αυτό παρουσιάστηκε με τα προβλήματα αυτά, ναι, δεν καταφέραν να φτάσουν. Δεν μπόρεσαν να φτάσουν. Τώρα συγκεντρώνεται ο κόσμος. Θα είναι πολύ μεγάλη η σημερινή συγκέντρωση όπως όλα δείχνουν. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Ελπίζω ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη από χθες. Ναι, όπως όλα δείχνουν. Ελπίζουμε να δείτε ότι και πάλι οι εκπροσώποι της Πελοποννήσου δεν θα είναι εδώ να μιλήσουν. Δεν θα είναι όμως, ναι, ναι. Θα τοποθετηθούν μόνο όσοι είναι κάποιοι προγραμματισμένοι. Η κυβέρνηση τι σας λέει, κύριε Αναγνωστάκο? Τι σας λέει για όλα αυτά? Η κυβέρνηση θα ήθελα να σας αναφέρω μόνο και μόνο τη συνέντευξη που είχε δώσει την προηγούμενη Δευτέρα σε ένα τοπικό ραδιόφωνο του νομού Λακωνίας ο κύριος Αραχοβίτης, όπου μιλούσε και έλεγε ξεκάθαρα ότι μέσα στη βδομάδα αυτή δηλαδή που τρέχει τώρα, ναι, σήμερα έχουμε Σαββάτο, θα είχαμε εξελίξεις και θα υπήρχε διάλογος με τους αγρότες και θα είχαν ανακοινωθεί κάποια πράγματα. Ναι. Ανταυτού το μόνο που ανακοινώθηκε στους αγρότες ήταν τα χημικά, μάλιστα, που πέσανε χτες το απόγευμα στην Εθνική Οδό του Καϊδαρίου. Και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Συνεχίζετε. Δεν κάνετε πίσω λοιπόν, συνεχίζετε τον αγώνα σας. Ακριβώς. Ωραία. Καλό αγώνα, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.